Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά και από την υποχρέωση να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας και να συμπληρώσουν τους κωδικούς του έντυπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Στους εν λόγω φορολογουμένους συγκαταλέγονται από 70 ετών και άνω, άτομα με αναπηρία 80% και άνω, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας ή στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, υπηρετούνται στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγυρίας ή σε ψυχιατρικό κατάστημα, φυλακισμένοι και αρκετοί άλλοι. Μπορείτε να δείτε όλες τις κατηγορίες αναλυτικά στο άρθρο του insider.gr. Εξαγορές και συγχωνεύσεις αναμένονται τους επόμενους μήνες στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς κορυφαία στελέχη εκτιμούν πως η συγκέντρωση της αγοράς στο επόμενο διάστημα είναι δεδομένη, ενώ οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Έμπειρα στελέχη εκτιμούν πως αυτό που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό και την πορεία των συμφωνιών στην ασφαλιστική αγορά είναι η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η πιθανή παρουσία ενός νέου μεγάλου διεθνούς παίκτη στην Ελλάδα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να πυροδοτήσει να λειτουργήσει ως καταλήτης για νέες συμφωνίες. Όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο κεφάλαια θα είναι διατεθειμένος να επενδύσει ο νέος βασικός μέτοχος Εθνικής Ασφαλιστικής και τι μερίδιο αγοράς θα διεκδικήσει, σημειώνει στο insider.gr ανώτερο στέλεχος εταιρείας του κλάδου. Συνεχίζεται το ράλι του μαύρου χρυσού με τις τιμές του πετρελαίου τύπου Brent να αγγίζουν νωρίτερα σήμερα Τρίτη το υψηλότερο επίπεδό τους από τα τέλη του 2014, οθούμενες από τις προσδοκίες των επενδυτών για επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Ιράν, ενώ ο ΟΠΕΚ συνεχίζει την εφαρμογή του προγράμματος συγκράτησης των πετρελαϊκών εξαγωγών του. Παράλληλα με τη τιμή του Brent αυξάνονται και οι εξαγωγές αμερικανικού αργού πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες τον Απρίλιο εκτιμάται ότι θα φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, καθώς αναμένεται πως θα έρθουν στα 550.000 βαρέλια την ημέρα. Αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου διεθνούς προέλευσης τύπου Brent διαπραγματεύονται στα 74,89 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δείκτη μόνο και με 841,12 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,32%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.